Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για αυτή την τιμητική πρόταση που μου έκανε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πολλαπλά ευάλωτη ομάδα των Ελλήνων Ρωμά να δοθεί επιτέλους ευκαιρία να ακουστούν και να συμμετέχουν ενεργά στις πολιτικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να εκφράσω άλλη μία από καρδιάς ευχαριστία. Ναι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρόεδρο της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, Ελάν Πασέ, τον φίλο και συνοδοιπόρο Βασίλη Πάτσο, τον αγωνιστή των δικαιωμάτων των Ρωμά. Που μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ κι εγώ από το δικό μου μετερίζει στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητάς μας. Όσα κατάφερε να κατακτήσει ο λαός διαχρονικά, τα κατάκτησε με συλλογικούς αγώνες, κόντρα σε συστήματα καταπίεσης, εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης των ζώων μας. Και οι Ρωμά το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Οι αγώνες των Ρωμά, παρότι... Οι αγώνες των Ρωμά, παρότι άγνωστοι σε πολλές και πολλούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία αντίστασης. Πολλές φορές ο λαός μας αντιστάθηκε στη συστημική καταπίεση, στους διωγμούς και στην προσπάθεια αφανισμού μας από το τέρας του ναζισμού και του φασισμού. Ποιοι είναι όμως οι αγώνες του σήμερα και γιατί πρέπει να τους δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι? Η διαρκώς εντυνόμενη φτωχοποίηση, οι αλλεπάλληλες κρίσεις σε κάθε πεδίο, κρίσεις που δεν πληρώνει ο λαός, που πληρώνει ο λαός και όχι εκείνοι που μας οδήγησαν σε αυτές, έχουν οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση των ζώων και των δικαιωμάτων μας. Δικαιωμάτων στη στέγαση, στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία. Δικαιωμάτων σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Οι πληστηριασμοί, η ανεργία, η ακρίβεια, η διάλυση της δημόσιας υγείας και παιδείας είναι πολιτικές που χάραξαν όλες οι προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Και στις πολιτικές αυτές το ΚΚΕ δίνει ηχηρή απάντηση λέγοντας «ως εδώ». Τώρα είναι η ώρα και εμείς οι Ρωμά να πούμε ως εδώ στην κοροϊδία, στην εκμετάλλευση, στον αποκλεισμό και να ενώσουμε τις φωνές μας με όσες και όσους αγωνίζονται καθημερινά στον δρόμο και στους χώρους της δουλειάς. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κόντρα στις πολιτικές εξόντωσης των λαϊκών στρωμάτων και των Ρωμά. Είναι τώρα η στιγμή που εμείς οι Ρωμά πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στην κοροϊδία, απέναντι στις ψεύτικες υποσχέσεις και στα γνωστά προεκλογικά τερτύπια των αστικών κομμάτων. Οι Ρωμά δεν εξαγοράζονται και δεν εξεπουλούνται. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που διαχρονικά αγωνίζεται για τα δικαιώματα των Ελλήνων Ρωμά και δεν διαχωρίζει την κοινότητά μας από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι το μόνο κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμπορευθούμε σε κάθε μάκη, σε κάθε διεκδίκηση, ως ίσως προς ίσο. Το ΚΚΕ δεν κρόδεψε την κοινότητά μας ποτέ. Το ΚΚΕ έχει στηρίξει τους δίκαιους αγώνες μας σε κάθε βήμα που του δίνεται. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που παλεύει για την ουσιαστική και οριστική ένταξη των Ελλήνων Ρωμά μαζί με εμάς τους Ρωμά.
φτάνει πια με την προεκλογική εργαλειοποίηση των Ρωμά. Οι Ρωμά έχουμε φωνή, έχουμε δύναμη και έχουμε δίκιο. Και το δίκιο του αγώνα μας τώρα είναι η ώρα να το ενώσουμε με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Με εκείνες και με εκείνους που παλεύουν για το σήμερα και το αύριο. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν ο πρέ-Ρωμά